Έγκαιρα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έγγραφό της από τις 6 Φεβρουαρίου, είχε ζητήσει να έχουμε μια διαφοροποίηση στον τρόπο καταπολέμησης των κουνουπιών και να εγκριθεί, ειδικά για την περιφέρειά μας, ο τρόπος καταπολέμησης με ULV, δηλαδή ακμεοκτονία, για τα μεγάλα κουνούπια. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση και λόγω των πλημμυρών που ακολούθησαν μαζί με βροχοπτώσεις τον Μάρτιο, είδαμε ότι το φαινόμενο παρουσίασε έξαρση. Εμφανίστηκε μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών και πολλές εστίες. Εστίες που έχουν σχέση με τα 200.000 στρέμματα που πλημμύρισαν σε Ελλάδα και Τουρκία στις δύο όχθες του ποταμού Εύρου, συν το μισό εκατομμύριο στρέμματα, οριζόνες που έχει η Τουρκία ακριβώς δίπλα μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλες αυτές οι εκτάσεις είναι εν δυνάμει εστίες εκόλαψης κουνουπιών. Επανήλθα λοιπόν προς 12 ημερών με εξαιρετικά επίγον έγγραφό μου προς το Υπουργείο Υγείας και προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ζήτησα κατ' εξαίρεση να γίνει δεκτό το αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Μου ανέφεραν ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή η οποία επανασυστάθηκε, είναι η Επιτροπή Εξωτικών Νοσημάτων και πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντησή της και ότι αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι θετική. Εμείς δεν μιλούμε για πιθανότητες. Θέλουμε να είναι θετική η απόφαση της Επιτροπής και να ξεκινήσει άμεσα η καταπολέμηση των κουνουπιών στο στάδιο της ακμεοκτονίας. Τώρα συνεχίζουμε τις δράσεις, γίνονται επίγειες δράσεις αλλά και αεροψυκασμοί που αφορούν όμως μόνο την προνυφοκτονία. Φαίνεται ότι δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε πιο ισχυρές δράσεις οι οποίες θα αποσυμφορήσουν και το φαινόμενο αλλά και θα σταματήσουν και την όχληση που υπάρχει στον πληθυσμό και κυρίως θα προστατεύσουν τη δημόσια υγεία αν αναλογιστούμε ότι πέρσι υπήρξε και κρούσμα ελαιονοσίας από μετανάστη που ήρθε από την Τουρκία. Όλα αυτά εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη και θα πρέπει να τα λάβει υπόψη του σοβαρά και το Υπουργείο και να χορηγήσει άμεσα άδεια για την καταπολέμηση με ακμεοκτονία όπως το ζητήσαμε, αλλιώς το Υπουργείο θα είναι υπόλογο για ό,τι συμβεί.